Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, εκεί αναμένεται απόψε ο Μπενζαμίν Νετανιάχου. Εκεί όμως, Παύλο, αναμένουμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού για να έρθουμε να δούμε σε μια δεύτερη ανάγνωση και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μετά το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ακριβώς. Σήμερα στη Γενική Συνέλευση θα απευθύνει ομιλία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σύμφωνα με τις πληροφορίες θα αναφερθεί στις παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις που μπορεί να αποτελούν και ευκαιρία για τη χώρα μας. Αλλά σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα κάνει και μια αναφορά στην ανάληψη της χώρας μας του ρόλου του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σύνθημα «Διάλογος, Δημοκρατία και Διπλωματία». Περιμένουμε βεβαίως να δούμε αν θα υπάρξει αναφορά και στα ελληνοτουρκικά, εκεί όπου η πρώτη εικόνα μετά την σύντομη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγίπ Ερντογάν, είναι ότι μένουμε βέβαια στα ήρεμα νερά. Από την άλλη πλευρά δεν φαίνεται φως για επί της ουσίας διάλογο, για πολιτικό διάλογο κορυφής ως προς τον πυρήνα των ελληνοτουρκικών, δηλαδή τη μία και μοναδική διαφορά υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ ή τη για την προοπτική της Χάγης. Για πάμε να δούμε τι λέει ένας βαθύς γνώστης των ελληνοτουρκικών, ο καθηγητής και πρώην υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλημέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Λιβαδάρη, καλημέρα κύριε Πανταζόπουλε. Καλημέρα σε όλους. Πράγματι τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε μια καμπή όπως φαίνεται, με την έννοια δηλαδή ότι πλησιάζουμε στο σημείο που θα εισέλθει ο διάλογος στα λεγόμενα καυτά ζητήματα. Έχω την αίσθηση ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ένα είδος time out ανάμεσα στην περίοδο της έντασης που ζήσαμε μέχρι την περίοδο των σεισμών και μιας μελλοντικής επιστροφής, θα έλεγα, σε αυτή την ένταση. Δηλαδή ένα μεσοδιάστημα στο οποίο για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, η Ελλάδα και η Τουρκία, επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι, κύριε Βαλινάκη, από την κάθε πλευρά? Η Τουρκία από την πλευρά της θέλει να κερδίσει τον χρόνο, διότι μέσω αυτής της, αν θέλετε, του υπείου κλίματος και των ήρεμων νερών δημιουργείται η αδυναμία της ελληνικής πλευράς να μπλοκάρει αποφάσεις δυτικές που αφορούν την Τουρκία και στις οποίες υπολογίζει πάρα πολύ. Δηλαδή και στο Αμερικανικό Κογκρέσο είδαμε ότι στην ουσία ήρθε το εμπάργκο εναντίον της Τουρκίας για τα F-16. Προετοιμάζονται καινούργιες κινήσεις ενδεχομένως και για το F-35. Στην Ευρώπη βλέπουμε επίσης ότι προχωράει η συζήτηση για την Τελωνιακή Ένωση αναβαθμισμένη με την Τουρκία και πολλές άλλες παροχές τις οποίες υπολογίζει η Τουρκία. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέτωπα στα οποία η Τουρκία λόγω της ελληνικής αδράνειας, των ελληνικών εναγκαλισμών μαζί τους, δεν μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα και άρα εισπράττει χωρίς από την άλλη μεριά να έχει κάνει την παραμικρή παραχώρηση. Από τους εναγκαλισμούς αυτούς που λέτε, η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, τι θεωρείτε ότι προσδοκά? Είναι ένα ερώτημα αυτό, θα έλεγε κανείς. Μήπως είναι το μεταναστευτικό που είναι η πρώτη της αγωνία? Το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό χωρίς αμφιβολία, αλλά το κυριότερο είναι ότι θα έπρεπε λογικά η Ελλάδα να ετοιμάζεται για την περίοδο της νέας έντασης που θα επέλθει όταν φτάσουμε στα καυτά ζητήματα, διότι δεν είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι η Τουρκία θα εγκαταλείψει τις γνωστές της αναθεωρητικές βλέψεις για το Αιγαίο. Συζητάμε δηλαδή και το ξεχνάμε μερικές φορές για βλέψεις της Τουρκίας αλλαγής συνόρων επί ελληνικών εδαφών και όχι απλά μόνο για το πώς θα οριοθετήσουμε την ΑΟΣ. Όταν λοιπόν ο γείτονά σου ζητάει ένα μέρος της επικράτειάς σου κατά τον πιο ομό τρόπο, υπολογίζει κανείς ότι αυτό θα, αν θέλετε, αρθεί μονομερός από την Τουρκία, θα το βάλουμε κάτω από το χαλί και δεν θα υπάρξει σύγκρουση για αυτό το ζήτημα? Εκτός αν βεβαίως δεχθούμε όλα αυτά τα οποία ζητάει η Τουρκία. Άρα
υπάρχει εκεί ένα πεδίο έντασης το οποίο θα αυτόματα θα δημιουργηθεί από τη στιγμή που θα μπούμε στη συζήτηση των καυτών θεμάτων. Κύριε Βαλινάκη, αν δούμε όλη την εικόνα, να θυμίσουμε ότι στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο κύριος Ερντογάν ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Είχαν προηγηθεί και άλλες προκλήσεις προς τη χώρα μας. Το θέμα στην Κάσο, οι δηλώσεις προς τον κύριο Δένδια και όλη αυτή η ιστορία του αναθεωρητισμού είναι ενδεδειγμένη από την ελληνική πλευρά αυτή η στάση? Μήπως είναι το θέμα των ήρεμων νερών ένα κούφιο αφήγημα μονομερές από την πλευρά της χώρας μας μόνο? Κοιτάξτε, είπα λοιπόν προηγουμένως και το συνδέω με αυτά τα επόμενα. Η λογική θα έλεγε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται, πήρε το δός για αυτήν την καινούργια φάση της έντασης με την Τουρκία. Αφενός με τα νομικά εργαλεία τα οποία απαιτούνται για να την αντιμετωπίσει επί της ουσίας του ζητήματος. Δεν έχω πληροφόρηση ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό, αν κρίνω από το πόσοι εμπλέκονται στην προετοιμασία αυτή, εκτός αν όλα αυτά είναι γνωστά και απλώς θα τα ανασύρουμε από τα σιρτάρια. Ούτε και στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών αισθάνομαι ότι η Ελλάδα κάνει μεγαλύτερα βήματα από την Τουρκία. Ναι, η Ελλάδα κάνει προόδους, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πολλές από τις πρόοδους αυτές είναι ρητορικές. Θα πάρουμε, θα αποκτήσουμε, θα συζητήσουμε. Ενώ από την άλλη μεριά η Τουρκία... Τις φρεγάτες τους Λάιχιστον τις παίρνουμε σιγά σιγά πάντως. Προχθές πήραμε την τρίτη. Ναι, αυτή την πήραμε. Είμαστε ακόμα ούτε στην πρώτη, στην παραλαβή ούτε της πρώτης. Όλα αυτά λοιπόν είναι μελλοντικοί εξοπλισμοί. Καλό είναι να υπάρχουν, δεν θα έλεγε κανείς το αντίθετο. Αλλά για να πω αμέσως ένα παράδειγμα, ενώ στα Ραφάλ πήγαμε αμέσως και πήραμε και μερικά μεταχειρισμένα για να είμαστε αμέσως έτοιμοι, στον τομέα του ναυτικού είμαστε πίσω. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, βλέποντας ότι η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα από εμάς, θα έπρεπε να ανησυχούμε, διότι δεν πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας ότι η ένταση θα επανέλθει και ότι θα υπάρξει και μια πολύ δύσκολη στιγμή. Κύριε Βαλινάκη, ένταση, από την άλλη πλευρά από την όμως... οποία, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, από την οποία ένταση δεν πρέπει, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, να θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα βγει σε κάθε περίπτωση ηττημένη, διότι περίπου αυτό καταλάβουμε από το όσα υπόθηκαν πρόσφατα. Κάθε ένταση δημιουργεί ήττα για τη χώρα. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει ούτε να φοβόμαστε την ένταση, γιατί η διεθνή ζωή είναι γεμάτη εντάσεις, αλλά και πρέπει μετά από κάθε ένταση να βγούμε νικητές και όχι να έχουμε υποχωρήσει. Αυτό δεν είναι αποτελεσματική εξωτερική και αμυντική πολιτική. Λέτε ότι υπάρχει μια φοβικότητα ως προς την ένταση. Θεωρείτε ότι το ίδιο έγινε και στην περίπτωση της Κάσου? Κοιτάξτε, έχω πολύ, αν θέλετε, ισχυρές απόψεις για το τι έγινε. Επειδή όμως βρίσκεται σε εξέλιξη το ζήτημα του καλωδίου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν θέλω να ρίξω νερό στο μήλο αυτών οι οποίοι εχθρεύονται το σχέδιο αυτό, το οποίο θεωρώ εξαιρετικής σημασίας. Σίγουρα όμως δεν έγιναν όλα όπως θα έπρεπε κανονικά να γίνουν. Υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούν οι κινήσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εκεί που είναι ποιες είναι οι θέσεις σου ως χώρας ως προς το πού τελειώνει η δική σου αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Ελλάδα μπαίνει σε διαπραγματεύσεις, υποτίθεται, θέλει διαπραγματεύσεις, όχι υποτίθεται, ετοιμάζεται για διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για το θέμα της οριοθέτησης της ΑΟΣ και δεν έχει ποτέ ανακοινώσει ποιες είναι οι θέσεις της. Δεν ξέρω καμία άλλη χώρα στον κόσμο και πιστέψτε με, παρακολουθώ πάρα πολλές, η οποία να πηγαίνει σε μια διαπραγμάτευση χωρίς χάρτη, χωρίς δικό της χάρτη, έστω και αν βεβαίως, και αυτό πρέπει να το πούμε για να μην νομίζουν ότι υπερβάλλουμε, αυτός ο χάρτης δεν θα τηρηθεί μέχρι τέλους. Διότι προφανώς όταν συγκρούονται δύο χάρτες, κάπου στο τέλος θα υπάρξει ένας συμβιβασμός ή μια λύση. Ακριβώς, κύριε Βαλινάκη, σε μια διαπραγμάτευση και σε μια τέτοια προσπάθεια διευθέτησης ενός μείζωνος προβλήματος που αφορά και θέματα κυριαρχίας, δεν πρέπει να περιμένουμε υποχωρήσεις, εκπτώσεις, κάτι θα κερδίσουμε, κάτι θα χάσουμε? Βεβαίως, δεν ανήκω σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ό,τι επιθυμούμε η Τουρκία θα υποκύψει και με ένα μαστίγιο θα την αναγκάσουμε να αποδεχθεί τις δικές μας απόψεις. Έχω μεγάλη εμπειρία της διεθνούς ζωής για να μην αντιλαμβάνομαι ότι όλα τελικώς επιδέχονται συμβιβασμούς όμως που μπορεί να είναι 90-10 ή μπορεί να είναι και 50-50.
Άρα εκεί είναι η ικανότητα του διαπραγματευτή και ένα στοιχείο αυτής της διαπραγματευτικής στρατηγικής πολύ σημαντικό είναι να ξεκινάς οπωσδήποτε με κάπως με μαξιμαλιστικούς στόχους. Αν δεν έχεις μαξιμαλιστικούς στόχους και ξεκινάς με αυτό που ελπίζεις στο τέλος να αποκομίσεις, δεν πρόκειται να πάρεις ποτέ το βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι προφανές αυτό, αλλά δεν το βλέπω να ακολουθείτε όταν είμαστε, αν θέλετε, εξαιρετικά φιδωλοί στο τι ζητούμε ως ελληνική ΑΟΣ, τι επιδιώκουμε ως ελληνική ΑΟΣ, τι δικαιούμαστε από το διεθνές δίκαιο, αλλά και τι μπορούμε να επιβάλλουμε στο πεδίο. Άρα λέτε ότι το πρόβλημα δεν είναι η πολιτική των ανοιχτών διάβλων τόσο, όσο το ότι δεν ακούγεται όσο στεναρά πρέπει η ελληνική φωνή και η ελληνική θέση. Κοιτάξτε, η ανοιχτή διάβλη έχει γίνει αυτοσκοπός. Μια χώρα σοβαρή, η οποία εφαρμόζει μια στρατηγική στην εξωτερική της πολιτική, δεν θεωρεί ως μόνο της μέλημα και ως μόνο του σκοπό να έχει ανοιχτούς διάβλους. Τι θα πει ανοιχτούς διάβλους? Αυτό είναι ένα εργαλείο και μάλιστα δευτερεύον εργαλείο. Το κυριότερο είναι έχω θέσεις, έχω βλέψεις, έχω στόχους και θέλω μέσω της συνεννόησης με την άλλη πλευρά να πετύχω τουλάχιστον όσο μπορώ πιο κοντά να έρθω σε αυτούς τους στόχους που έχω βάλει. Αυτό λέγεται στρατηγική. Το να συζητάμε μόνο, συναντήθηκαν λέει οι δύο πρωθυπουργοί και συζήτησαν πότε θα ξανασυναντηθούν, πότε θα συναντηθούν η πρώτη επιτροπή, η δεύτερη επιτροπή, η τρίτη επιτροπή, η θετική ατζέντα. Μας τη θετική ατζέντα που είναι το πιο απλό από όλα τα ζητήματα. Δεν έχω ακούσει να υπάρχει μέχρι στιγμής ένα επίτευγμα. Και για να έρθω και στην πρώτη σας ερώτηση για το μεταναστευτικό που θέσατε, μια που ακριβώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει επιτυχία στο μεταναστευτικό, κάθε άλλο παρά επιτυχίες βλέπω, διότι είναι προφανές από στοιχεία της ελληνικής πλευράς ότι οι ροές έχουν αυξηθεί. Οι ροές γίνονται πολύ πιο επιθετικές από ό,τι στο παρελθόν, με ταχύπλοα και ένοπλα σκάφη. Επίσης, αν κανείς δεν βλέπει ότι τώρα με την αλλαγή των συνθήκων στην κεντρική Ευρώπη, όπου Γερμανία, Ολλανδία, δεν θα έλεγα κλείνουν τα σύνορα, αλλά κάνουν μια σκληρή στροφή περιορισμούς, ναι. Όταν δεν βλέπει κανείς ότι αυτό έχει επιπτώσεις για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης και έχει διπλή αποστολή, και εμάς η απάντησή μας είναι ότι αυτά είναι απαράδεκτα, αυτό δεν λέγεται πολιτική. Πολιτική λέγεται τι ζητάω, έτσι ώστε να πετύχω μια βελτίωση της κατάστασης στα σύνορά μου. Ζητάω, αν θέλετε, ενισχυμένη βοήθεια από τις άλλες χώρες, έτσι ώστε να κάνω τα σύνορά μου και ιδίως τα θαλάσσια αδιαπέραστα. Συζητάμε δηλαδή για νέα συστήματα εναέρια, δορυφορικά, τα οποία μπορεί να υπάρχουν ώστε να εντοπίζω τις εισρωές των μεταναστών εν τη γενέση τους, περισσότερο προσωπικό και μάλιστα ευρωπαϊκό προσωπικό, οικονομική βοήθεια. Και μία άλλη πρόταση που έχω κάνει είναι τα 5 hot spots που υπάρχουν, τα kit στο Ανατολικό Αιγαίο, να συγχωνεθούν σε ένα και να μην συνεχίσουν να υφίστανται στα ευάλωτα αυτά ελληνικά νησιά, στο κέντρο του Αιγαίου, στο οποίο θα μαζευτούν δηλαδή όλες αυτές οι εγκαταστάσεις, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί στην διαδικασία, αν θέλετε, των αιτήσεων ασύλου, να στέλνουν τα μηνύματα σε όλους τους άλλους οι οποίοι έπονται, ότι εδώ είναι ένας δρόμος που δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα. Διότι δυστυχώς έχουμε μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών κρατών. Μας το έκανε η Ιταλία, κάνοντας συμφωνίες με άλλες χώρες, έτσι ώστε να σπρώξει τις ροές αυτές προς τη δική μας την πλευρά και όχι προς τη δική της. Άρα θέλει εγρήγορση, σχέδιο και κινήσεις προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα. Και όχι να περιμένουμε ότι η Τουρκία θα μας το λύσει. Βεβαίως, γιατί είναι ένα πρόβλημα που θα το ξαναβρούμε έντονα μπροστά μας. Κύριε Βαλινάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.